Κύριε Χατζηβασίλειο, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν σήμερα αντιμετωπίζει και πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Από τη μία έχει την κρίση του κορονοϊού, μια και δεν πήρε μέτρα εγκαίρως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την άλλη, η οικονομία της γειτονικής χώρας δυστυχώς είναι σε ελεύθερη πτώση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι προ της υπαγωγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο πληθωρισμός είναι στο 12%, η ενεργία πάνω από 15%, κάτι που είναι πρωτοφανές για την τουρκική οικονομία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι πιέσεις που αισθάνεται ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δυστυχώς, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, εξάγει την κρίση προς τα έξω. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι παραδοσιακά δύο πεδία που δέχονται την πίεση αυτή. Όμως, το στραπάτσο που υπέστη ο Ερντογάν στον Εύρο πριν από λίγες εβδομάδες και η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ορθώσει όχι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό τείχος απέναντι σε αυτή την ασύμμετρη πρόκληση τον υποχρεώνει σε αναδιάταξη στρατηγικής του. Βλέπετε, δεν έχει τολμήσει ακόμα να υλοποιήσει την περιβόητη απειλή για σωριδών αποστολή μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου, διότι ξέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι και αποφασισμένη και έτοιμη να αντιδράσει όπως οφείλει. Και αυτό θα κάνουμε εάν προκληθούμε σε επόμενη φάση.